Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog. Αυτός είναι ο Λάκη, το σκυλάκι μας. Εάν είστε καινούργοι στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Συνήθως ανεβάζουμε νέο βίντεο καθημερινώς στις 5 το απόγευμα. Το σημερινό θέμα είναι απάντηση σε ένα ερώτημα που τέθηκε κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο για τον ναρκισισμό. Και με ρώτησε μία κοπέλα να ξεκαθαρίσω τι σημαίνει ναρκισιστική παροχή, ναρκισιστική τροφοδοσία ή ο όρος ο οποίος λέγεται στα αγγλικά narcissistic supply. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάνει ένα ξεχωριστό βίντεο για αυτό το ζήτημα. Έχουμε αναφερθεί στον όρο ναρκισιστική παροχή, ναρκισιστική τροφοδοσία πολλές φορές, αλλά δεν έχουμε κάνει ένα ξεχωριστό βίντεο. Έτσι, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι σημαίνει ναρκισιστική παροχή, ναρκισιστική τροφοδοσία και για ποιο λόγο οι ναρκισσοί επανέρχονται μετά που θα διαλυθεί μια σχέση μέσω του λεγόμενου hoovering. Hoovering σημαίνει επαναρρόφηση. Σημαίνει ότι αναρροφώ πίσω κάποιον που μου έχει ξεφύγει και έχει βγει φυσικά ο όρος από την πιο γνωστή μάρκα ηλεκτρικής σκούπας που ήταν η Hoover, hoovering. Η ναρκισιστική τροφοδοσία ή η ναρκισιστική παροχή είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι ναρκισσοί προσπαθούν να μας ξανατραβήξουν πίσω στην ναρκισιστική σχέση, γιατί αυτό ζητάνε η ναρκισσοί από τα θύματα τους κυρίως. Επιβεβαίωση και narcissistic supply, ναρκισιστική τροφοδοσία. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για τους ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Ότι παρόλο που φαίνονται ότι έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση και τρομερά ψηλή αυτοεκτίμηση, στην πραγματικότητα ισχύει εντελώς το αντίθετο. Είναι ανθρωπάκια, τα οποία είναι εξαιρετικά ανασφαλή, εξαιρετικά τρομαγμένα και έχουν μεγάλη ανάγκη από συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση για να νιώσουν προσωρινώς καλά. Παρόλο ότι οι μεγαλοπρεπείς ναρκισσοί παρουσιάζονται στους άλλους ως πολύ δυνατή, πολύ σπουδαία, εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ είμαι καλύτερος και εγώ είμαι καλύτερη και είμαι γαμάτος και είμαι εκεί, είμαι. Στην πραγματικότητα αυτό που κρύβεται από κάτω είναι φοβερή ανασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για τους ευάλωτους ναρκισιστές ή τους κρυφονάρκισους, οι οποίοι είναι άνθρωποι που συνεχώς κλαίγονται ή παρουσιάζονται, καθρεφτίζουν την ευαισθησία μας ή παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι και άνθρωποι που μοιάζονται για τους άλλους. Ενώ στην ουσία αυτό που τους σωθεί στο να προσελκύσουν τους άλλους ανθρώπους είναι η τρομερή τους ανασφάλεια και η ανάγκη τους να ρουφήξουν χαρά, να ρουφήξουν ενέργεια και να ρουφήξουν επιβεβαίωση από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι η ναρκισιστική παροχή. Αυτή είναι η ναρκισιστική τροφοδοσία, το narcissistic supply. Θέλω να ρουφήξω από σένα την ενέργειά σου, θέλω να μου πεις πόσο σπουδαίος είμαι, θέλω να μου δείξεις αγάπη, θέλω να με φροντίζεις σαν να είμαι ένα μικρό μωρό, θέλω να μου κάνεις όλα τα χατήρια, θέλω να μου λες συνέχεια πόσο υπέροχος είμαι, για να νιώσω προσωρινώς καλά. Γιατί κανένας από εμάς δεν πρόκειται να αποκτήσει αυτοεκτίμηση ή έστω και αυτοπεποίθηση με το να έχει κάποιον προσκολλημένο πάνω του, συνεξαρτώμενο με αυτόν, που να του λέει πόσο σπουδαίος και πόσο καλός είναι. Η διαφορά της αυτοπεποίθησης από την αυτοεκτίμηση, όπως την έχουμε εξηγήσει και σε διάφορα άλλα βίντεο, είναι η εξής. Αυτοεκτίμηση είναι η γενικότερη καλή σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Ψηλή αυτοεκτίμηση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμάει τον εαυτό του, αγαπά τον εαυτό του, τον αποδέχεται και με τα καλά του και με τα κακά του και με τις δυνάμεις του και με τις αδυναμίες του, και οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση
ακόμη και αν περνάνε δύσκολα, ακόμη και αν περνάνε μια φάση στην οποία αμφισβητείται η αξία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον ή τους έχει παρατήσει ένας ερωτικός σύντροφος ή τους έχει κακοποιήσει, τους έχει ξεγελάσει κάποιος, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι άνθρωποι άξιοι αγάπης, άξιοι σεβασμού και άξιοι εκτίμησης. Η αυτοεκτίμηση είναι μια γενικότερη εικόνα της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Ενώ η αυτοπεποίθηση είναι μια σιγουριά που έχουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, μια κοπέλα η οποία έχει ένα πολύ ωραίο σεξι σώμα και παίρνει μέρος στα καλλιστεία και αναδεικνύεται μισ κάτι ή σταρ κάτι, έχει αυτοπεποίθηση σε σχέση με το σώμα της. Αυτή η αυτοπεποίθηση όμως δεν σημαίνει απαραίτητα και αυτοεκτίμηση. Ή για παράδειγμα κάποιος ο οποίος είναι γυμναστηριακός, έτσι δεν είναι όρος, ο οποίος ξημεροβραδιάζεται στα γυμναστήρια και ζηλεύει ένα ωραίο σώμα, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση όσον αφορά στη σωματική του εμφάνιση, στη σωματική της εμφάνιση, αλλά γενικότερα να μην έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει μια κακή εικόνα για τον εαυτό του, να είναι ένας άνθρωπος που να μην έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, ίσως να είναι και ένας νάρκης. Ίσως να είναι και ένας άνθρωπος κενός, επιφανειακός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαίνει στη διαδικασία να δουλέψει τα δύσκολα ζητήματα που έχει με τον εαυτό του, δεν μπαίνει στη διαδικασία να δουλέψει τα κομπλεξιλίκια του και τα θέματα του και ο οποίος στο χάος που έχει μέσα του προσπαθεί να βάλει τάξη χρησιμοποιώντας τους άλλους ανθρώπους ως τα μέσα με τα οποία θα ρυθμίσει τα αρνητικά του συναισθήματα και με ποιο τρόπο ρυθμίζει τα αρνητικά του συναισθήματα ο νάρκισσος, ρουφώντας όλη τη θετική διάθεση, ρουφώντας όλα τα καλά συναισθήματα του θύματός του. Δεν είναι τυχαίο που οι νάρκισσοι ενίοτε περιγράφονται και ως βαμπύρ ενέργειας, άνθρωποι που ρουφάνε το αίμα των άλλων για να πάρουν την ενέργειά τους. Αυτό που θέλει ο νάρκισσος από τα θύματα του είναι να τραβήξει την όρεξη τους για ζωή, να τραβήξει την αισιοδοξία τους, να τραβήξει τη στοργή τους, την αφοσίωσή τους και τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει ένας τόσο αξιόλογος άνθρωπος που τους αγαπάει. Και γι' αυτό τον λόγο οι νάρκισσοι επιλέγουν πολύ προσεκτικά τα θύματα τους, επιλέγουν πολύ προσεκτικά με ποιους ανθρώπους θα επιδιώξουν να συνδεθούν και επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά στοιχεία, έχουν ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα η οποία έχει ψηλά ποσοστά agreeableness, όπως λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν δημιουργούν συγκρούσεις, ανθρώπους οι οποίοι είναι συγκαταβατικοί και είναι διατεθειμένοι να δείξουν ενσυναίσθηση, είναι διατεθειμένοι να ακούσουν και την άλλη πλευρά, είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν για να καλυτερεύσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι είναι σκληρά εργαζόμενοι στον τομέα τους και είναι επιτυχημένοι, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί ίσως έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον τοξικό, σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι γονείς τους δεν τους έδιναν την αγάπη που χρειαζόντουσαν και τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειαζόντουσαν. Ανθρώπους οι οποίοι ίσως έχουν μεγαλώσει με καλύτερο τρόπο, αλλά στην πορεία της ζωής τους έχουν τραυματιστεί ψυχικά από κακοποιητικούς ανθρώπους και κακοποιητικές σχέσεις και δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία ούτως ώστε να ξεπεράσουν αυτά τα τραύματα και καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα αγχώδη συναισθηματικό δεσμό. Οι άνθρωποι με αγχώδη συναισθηματικό δεσμό, οι άνθρωποι που έχουν άγχος αν οι άλλοι θα τους αγαπήσουν, έχουν άγχος αν οι άλλοι θα τους βρουν αγαπητούς, οι άνθρωποι που μέσα σε μια σχέση επιζητούν συνεχώς την επιβεβαίωση ότι όντως υπάρχει σχέση και ότι όντως τους αγαπάει ο άλλος, είναι άνθρωποι που εύκολα θα συνεξαρτηθούν σε έναν νάρκισσο, που εύκολα θα γίνουν θύματα τα οποία θα παρέχουν αβέρτα ναρκισιστική παροχή, narcissistic supply, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα θέλω του νάρκισσου και προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του παλιόπαιδου. Γιατί ο ναρκισισμός ως ένα στυλ προσωπικότητας, είναι ένα στυλ προσωπικότητας
που επιλέγουν να έχουν οι άνθρωποι που είναι ράθυμοι πνευματικά, είναι τεμπέληδες πνευματικά, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά, they don't want to do the work, όπως λέγεται στα αγγλικά, δεν θέλουν να κοπιάσουν προκειμένου να έχουν θετικά αποτελέσματα στη ζωή τους, θέλουν να παίρνουν τα θετικά αποτελέσματα έτσι σαν αρπαχτικά και εκτός από σεξουαλικά αρπαχτικά, ενάρκηση μπορεί να είναι και συναισθηματικά αρπαχτικά, να αρπάζουν δηλαδή τα θετικά και τα αγαπητικά συναισθήματα των άλλων ανθρώπων προκειμένου να καλύψουν τα δικά τους κενά χωρίς να ανταποδίδουν. Ο νάρκισσος δεν πρόκειται ποτέ να ανταποδώσει αυτό που παίρνει. Μπορεί να ρίξει λίγα ψίχουλα στα δόλωμα για να τραβήξει το συνεξαρτώμενο κοντά του. Μπορεί στην αρχή μιας γνωριμίας να κάνει το λεγόμενο love bombing, το βομβαρδισμό αγάπης, προκειμένου να πείσει το πιθανό θύμα του ότι θα έχει αγάπη εάν είναι μαζί του, όμως κατά τη διάρκεια της σχέσης και στο μεγαλύτερο μέρος της σχέσης θα είναι συναισθηματικά παραμελητικός. Δεν θα λέει κομπλιμέντα, δεν θα δίνει συμπαράσταση, δεν θα δείχνει και δεν θα δίνει συμπαράσταση, δεν θα δείχνει ενσυναίσθηση, δεν θα επαινεί τις καλές προσπάθειες και τις καλές πράξεις του της συντρόφου του, δεν θα εκτιμά αυτά τα οποία λαμβάνει από τον άλλον, θα έχει ένα στυλάκι δικαιωματισμού, ότι εγώ επειδή είμαι πολύ σπουδαίος και επειδή είμαι πολύ υπέροχος και τέλειος και τέλεια, δικαιούμαι να έχω τους άλλους να μου προσκυνάνε τα πόδια, και θα νιώθει και συνεχώς παραπονεμένος και θα θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, γιατί ο νάρκισσος, όση ναρκισσιστική παροχή και να του δώσεις, όσα και να του παρέχεις, δεν θα ικανοποιηθεί ποτέ, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει καλά με τον εαυτό του, παίρνοντας συναισθήματα από άλλους ανθρώπους, ρουφώντας τα συναισθήματα, τα θετικά των άλλων ανθρώπων. Πάντα ξέρει στο βάθος της ημέρας ότι είναι ένα παράσιτο, το γνωρίζει, το διαισθάνεται. Δεν το παραδέχεται, ούτε καν στον εαυτό του δεν το παραδέχεται, πόσο μάλλον στους άλλους, αλλά κατά βάθος ξέρει ότι είναι ένα παράσιτο το οποίο παρασιτεί στις ζωές των ανθρώπων οι οποίοι συνεξαρτώνται μαζί του. Πρέπει να είσαι συνεξαρτώμενος για να μπορείς να παραμείνεις σε σχέση με έναν νάρκη. Πρέπει να συνεξαρτηθείς. Πρέπει να χάσεις τη δική σου ταυτότητα. Μία υγιής προσωπικότητα δεν ανέχεται να παραμείνει με έναν νάρκισσο. Θα τον καταλάβει, θα την καταλάβει. Θα συνειδητοποιήσει αργά ή γρήγορα ότι αυτό το πρόσωπο του προκαλεί στενοχώρια. Θα συνειδητοποιήσει μια υγιής προσωπικότητα αργά ή γρήγορα όταν θα γνωρίσει έναν τύπο που είναι νάρκισσος, άνδρας ή γυναίκα. Θα συνειδητοποιήσει πολύ γρήγορα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κουραστικός, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επιβλητικός, χωρίς λόγο, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δικαιωματικός, ότι έχει αίσθημα κυριότητας, ότι απαιτεί πράγματα τα οποία στην ουσία δεν δικαιούται, ότι νομίζει ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, έστω και αν το κάνει αυτό μέσα από τα στοιχεία ενός ευάλωτου ναρκισσιστή, ο οποίος αντί να λέει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» ή «Εγώ είμαι πολύ σπουδαίος», να το κάνει κλεγόμενος και να κλαίγεται, να λέει «Είμαι κρίμα και έχω πολύ άσχημη ζωή και όλα μου ήρθαν στραβά», σαν πως και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει βιώσει τραύματα, σαν πως είναι και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει δύσκολη ζωή και όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε γεννηθεί στον παράδεισο και πετάμε στα σύννεφα και είναι όλα τέλεια στη ζωή μας. Ένας συνεξαρτώμενος όμως θα βάλει στην άκρη τα δικά του προβλήματα, θα βάλει στην άκρη τους δικούς του προβληματισμούς, θα βάλει στην άκρη τις δικές του ανάγκες και θα κάνει προτεραιότητα στη ζωή του την ναρκισσιστική παροχή, την οποία θα παρέχει 24-7, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα στον νάρκισσο, ο οποίος είναι αχόρταγος, γκρινιάρης, παραπονιάρης, και όσα και αν του δώσεις δεν θα ευχαριστηθεί ποτέ και θα θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, σαν ένα κακομαθημένο μωρό που νομίζει πως είναι το κέντρο του κόσμου. Και αυτό ακριβώς είναι η νάρκιση. Κακομαθημένα, ανώριμα πλάσματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι τεμπέληδες για να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους,
είναι τεμπέληδες για να επιλύσουν τα εσωτερικά τους ζητήματα, είναι τεμπέληδες και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δαμάσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα και προσπαθούν και προτιμούν, όχι προσπαθούν, και προτιμούν τον εύκολο δρόμο και επιδιώκουν τον εύκολο δρόμο που είναι να βρουν ένα πρόσωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα πρόσωπο που θα συνεξαρτηθεί μαζί τους, ένα πρόσωπο του οποίου θα ρωφούν συνεχώς την ενέργεια και θα απαιτούν αυτό το πρόσωπο να τους δίνει ναρκισσιστική παροχή, να τους δίνει ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο, αν κάποια στιγμή ο συνεξαρτώμενος ξυπνήσει και κυρίως αυτή η αφύπνιση γίνεται διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας και τολμήσει να τερματίσει τη σχέση αυτή, να περιμένει ότι σίγουρα αργά ή γρήγορα ο νάρκισσος θα επανέλθει να κάνει hoovering. Θα προσπαθήσει να σε τραβήξει ξανά πίσω, προκειμένου να σε ξαναβάλει πάλι στη θέση το να του δίνεις ναρκισσιστική παροχή, το να του δίνεις την ενέργειά σου, να ρουφήσει τη ζωντάνια σου, να ρουφήσει την πνευματικότητα σου, να ρουφήξει όλα εκείνα τα συναισθήματα τα οποία δεν του ανήκουν γιατί δεν έχει δουλέψει γι' αυτά. Οπότε προσοχή, τα μάτια μας 14, προκειμένου να μην γινόμαστε θύματα των νάρκισσων, οι οποίοι να μας απομυζούν συναισθηματικά και να μην πέφτουμε στις παγίδες του hoovering που μας στείλουν, που αρκετές από αυτές τις παγίδες ενέχουν μέσα και το στοιχείο της επίκλησης στο συναίσθημα. Ένας νάρκισσος που θέλει να σε τραβήξει πίσω στην κακοποιητική σχέση μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο ένα χρόνο μετά που τον έχεις εγκαταλείψει ή που τον έχεις χωρίσει για να σου πει και καλά ότι έχει πάθει μια σοβαρή ασθένεια, ότι είναι άρρωστος, ότι έχει σοκαριστεί από ένα γεγονός που έχει συμβεί, το οποίο έχει σοκάρει τους πάντες από μια εθνική τραγωδία ή από κάτι και ότι έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη που έχει κάνει και θα σου ζητήσει συγγνώμη επιφανειακά, χωρίς να το εννοεί και θα προσπαθήσει να σε κάνει να τον λυπηθείς. Για ποιο λόγο? Για να σε τραβήξει πίσω, για να συνεχίσει να σε απομυζάει. Χθες το βράδυ μου έστειλε μήνυμα μια κοπέλα την οποία γνωρίζω αρκετά καλά, η οποία ταλαιπωρείται για 2,5 χρόνια τώρα από έναν νάρκισσο παντρεμένο. Η κοπέλα δεν είναι παντρεμένη. Και η οποία προσπαθεί φιλότιμα εδώ και αρκετούς μήνες να ξεκόψει. Και μου έγραψε εκεί που ήμουν μια χαρά, εκεί που είχα βγει έξω με τις φίλες μου, έβαλε κάποιος ένα story που φάνηκα εγώ στο story, είδε αυτός ο πρώην, ο νάρκισσος, ο παντρεμένος, ότι ήμουνα έξω και ήρθε επί τόπου, ξέρει ότι άμα βρεθούμε από κοντά και ειδικά αν έχω πει και κανένα ποτό, δεν θα αντισταθώ και θα συνεχίσω να μιλάω μαζί του και θα καταφέρει να έχει πρόσβαση στο να προσπαθεί να με πείσει να γυρίσω πίσω σε αυτή τη σχέση που αυτός να είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του και να έχει εξουσιαστική σχέση με την κοπέλα αυτή που να της ρουφά τα νιάτα της, τη ζωντάνια της, την καλοσύνη της και όλα της τα καλά τα στοιχεία. Και μου είπε ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν έπεσε στον πειρασμό να γυρίσει πίσω στη σχέση, αλλά αναστατώθηκε πάρα πολύ και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει «Μα γιατί το έκανε αυτό, γιατί μετά από τόσους μήνες ήρθε και με βρήκε». Της λέω «Επειδή θέλει την ναρκισσιστική παροχή που του έδινες, επειδή θέλει την ναρκισσιστική τροφοδοσία που του έδινες». Το γεγονός και μόνο ότι μια γυναίκα ελεύθερη, τόσο πολύ νεότερη από αυτόν, και μιλάμε για μια κοπέλα η οποία είναι εντυπωσιακή γυναίκα και όσον αφορά στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά όσον αφορά και στα επιτεύγματα της στη ζωή της. Είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και προσπαθεί και τα καταφέρνει και στα επαγγελματικά της και στη φροντίδα του εαυτού της κλπ. Όμως έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και έπεσε θύμα αυτού του παλιόπαιδου. Και μου λέει «Μα γιατί μετά από τόσο καιρό με θέλει πίσω, δεν μπορεί να βρει κάποια άλλη?» Του λέει, της λέω «Όχι. Το επίπεδο της ναρκισσιστικής παροχής που του δίνεις εσύ, η επιβεβαίωση που παίρνει ότι μια γυναικάρα σαν εσένα τον προσκυνάει και δέχεται να είναι ιερωμένη του ενώ αυτός εξακολουθεί να είναι παντρεμένος και να κοροϊδεύει και τη γυναίκα του και αυτήν κλπ. Αυτό δεν μπορεί να το βρει πουθενά άλλο. Δεν είναι εσένα που θέλει, είναι το narcissistic supply που θα του δώσεις ή που του έδινες ή που ελπίζω ότι θα το ξαναπάρει.
Μην ξαφνιαστείς, της είπα. Εάν κάποια στιγμή βρεθεί κάποια η οποία στα μάτια του Νάρκη σου να είναι αντάξια σου, δηλαδή να είναι επίσης νέα, επίσης ωραία, επίσης επιτυχημένη, που να του δώσει επίσης ναρκισσιστική παροχή, που να έχει επίσης ζητήματα, να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην έχει επιλύσει διαμέσου της ψυχοθεραπείας τα παιδικά της τραύματα ακόμη, και να πάρει παρομοίου επίπεδου ναρκισσιστική τροφοδοσία από άλλο άτομο και εκεί θα σε ξεχάσει παντελώς. Δεν θα συγγυρεύει καθόλου. Είναι που δεν έχει βρει μία ακόμη η οποία να είναι στο επίπεδό σου, ώστε να ικανοποιείται ο άρρωστος εγωισμός του ότι κοίτα τι γυναίκα έχω που ασχολείται μαζί. Δεν σε αγαπάει. Αυτό που θέλει από σένα είναι την ναρκισσιστική τροφοδοσία ο Νάρκης σου, την ναρκισσιστική παροχή. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Γιατί κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να πιστεύουμε όπου όμπ αγαπάει. Τέτοιες μπλε και ροζ, λιλά και φούξια που σ' αγαπάει. Δεν αγαπάει κανέναν, ούτε καν τα σωθικά του δεν αγαπάει. Θέλει απλώς να παίρνει το ναρκωτικό του. Τρόπον την από το ναρκωτικό του Νάκη σου είναι το narcissistic supply. Νάκη! Γεια! Yeah.